Καλησπέρα! Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα πάρα πολύ ωραίο βότανο και έχει να κάνει με την αλθέα. Η αλθέα λέγεται στα λατινικά Althea officinalis και στα αγγλικά λέγεται marshmallow. Καλά ακούσατε! Marshmallow! Να σας πω πριν ξεκινήσω το βιντεάκι, να σας πω για αυτό το marshmallow. Ξέρετε τα marshmallow που χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι και κάνουν barbecue? Γι' αυτά μιλάω. Ουσιαστικά παλιότερα χρησιμοποιούσαν την αλθέα βάζοντας στοιχεία της έτσι μέσα στο marshmallow. Τώρα το κάνουν σκέτη ζάχαρη κτλ. Παλιότερα ήταν λίγο πιο υγιεινά τα marshmallow γιατί είχαν και αυτό το βότανο, εκχυλίσματα αυτού του βοτάνου. Τώρα δεν το έχουν πλέον, δυστυχώς. Επίσης, να πούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ κλασικό βότανο το οποίο επικεντρώνεται ουσιαστικά στον πνεύμονα και στο πεπτικό σύστημα. Βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι αυτοφυές, έτσι, και παλιότερα να πούμε επίσης ότι χρησιμοποιούνται και στην παλιά Αίγυπτο. Να πω πολύ σημαντικό και αυτό ότι το φυτό καταναλώνει το ολόκληρο. Μπορούμε όλα να το χρησιμοποιήσουμε, όμως εμείς επικεντρωνόμαστε κυρίως στη ρίζα. Αυτό. Και να πω μια βασική λεπτομέρεια, ότι τη ρίζα την ξεθάβουμε κυρίως στο φθινόπωρο. Όπως είπα και προηγουμένως, η αλθέα επικεντρώνεται στο στομάχι, δηλαδή επιδρά στο στομάχι, στο πνεύμονα και στο παχύ έντερο. Να πούμε γενικά θέλω τώρα να σας πω ότι οι σπόροι τρώγονται, είναι βρόσιμοι, τα φύλλα και τα άνθη είναι κατάλληλα για κατάπλασμα και τα άνθη είναι επίσης βρόσιμα για σαλάτες κτλ. Αντενδείξεις. Υπάρχει μια αντένδειξη, μόνο μία, ευτυχώς, να μην χρησιμοποιείται κατά την οξία φάση ενός κρυολογήματος. Πολύ σημαντικό. Και επίσης, να πούμε και τη δοσολογία. Η δοσολογία, λοιπόν, για την αλθέα είναι 3 με 9 γραμμάρια μία φορά ημερησίως. Αυτό, ουσιαστικά. Επίσης, έχει πάρα πολλές φαρμακολογικές ιδιότητες και πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή, καταπραίνει τις φλεγμονές και τον ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος, γιατί είπαμε ότι επικεντρώνεται εκεί, είναι από τα πρώτα πράγματα που είπα. Χρησιμοποιείται επίσης επικουρικά, ξανατονίζω, επικουρικά σε φλεγμονές του ουροπληκτικού συστήματος. Να πούμε ότι δεν λειτουργεί, όμως δεν έχει αντιβιωτική δράση η ρίζα. Είναι επίσης κατάλληλο για τα νεογνά, δηλαδή όταν βγάζουν δοντάκια είναι καλό. Υπάρχει ένας τρόπος για να το κάνετε μόνο, εκεί που πονάει το παιδάκι, που βγάζει το δοντάκι του κτλ. Παίρνετε αυτές τις μπατονέτες που χρησιμοποιούμε για τα αυτάκια, έτσι, βάζετε, το εμβατίζετε μέσα στην αλθέα και το βάζετε τοπικά. Και έτσι το παιδάκι λογικά σε λογικά πλαίσια δεν θα πονάει τόσο όταν θα βγάζει το δοντάκι του ή θα είναι πιο... θα το έχει κατευνάσει λίγο. Και επίσης, για αυτούς που έχουν πρόβλημα με ουλίτιδα κτλ, είναι καλό, μπορούν να κάνουν και γαργάρες. Έτσι, άφθες, ουλίτιδα, τέτοια πράγματα. Τα άνθη τώρα χρησιμοποιούνται συνήθως για καταπλάσματα, έτσι, στο ερεθισμένο δέρμα. Σε ακμή, ας πούμε, σε φλεγμονές, σε σπυράκια, σε έρπη επιχείλιο, έτσι. Όταν, ας πούμε, το χειμώνα έχουμε συναχάκι και εδώ λίγο ερεθίζεται στην... Να, εδώ που λέω, που ερεθίζεται λίγο, βάζετε με ένα μικρό, έτσι, πινελάκι κάπως και θα είστε μια χαρά. Και, επίσης, η αλθέα είναι ένα βασικό βότανο και για τη δυσκυλιότητα. Βοηθάει σε πάρα πολλά με τη δυσκυλιότητα, δηλαδή αυτά τα εντερικά που έχουν, που γουργουρίζουν κατά καιρούς το παχύ και λεπτό έντερο κάποιες φορές ή όταν πονάει η κοιλιά κτλ.
γιατί δεν μπορείς να πας τουαλέτα και τα λοιπά, για κένωση, οπότε πίνεις αυτό και είσαι κύριος. Και να πούμε επίσης, αυτό δεν το ξέρουν πολύ και νομίζω ότι θα σας αρέσει. Ένας άλλος τρόπος για να απαλλαγείτε από τη δυσκολιότητα με βάση την αλθέα είναι να πάρετε τη ρίζα της σε σκόνη, σε βοτανοπωλείο και φύλλα καρότου, τα κάνετε μέσα στο μούλτι, είναι λίγο μπλιάχ, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά κάνει θαύματα, δηλαδή είναι η αχρόνια δυσκολιότητα. Και επίσης το σιρόπι της αλθέας βοηθάει κατά το κρυολόγημα. Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω και για την αλθέα. Ήταν ένα μικρό επεισοδιάκι, πιστεύω είναι ένα από τα αγαπημένα μου βοτανά. Τις συνταγές θα σας αφήσω στο τέλος του βίντεο. Να μου είστε καλά, να χαμογελάτε και να χαίρεστε την κάθε μέρα της ζωής σας, γιατί μία ζωή την έχουμε και άμα δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καταδύσουμε. Αυτό θα πω μόνο. Λοιπόν, από μένα, για χαρά, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια!